Εγώ αυτή η έκθεση του στοιχειολογού του κύριου που έκανα εκεί πάνω έχει ένα νόημα. Είναι παντρεμένη ο κλασικός, ο εξπρεσιονιστικός, ο έμπριος ψωνιασμός, άρα χωράει οπωσδήποτε σε οποιαδήποτε εποχή και μπορεί κάποια στιγμή να φανεί χρήσιμη αυτή η σχολή που ακολουθώ εγώ και πολλοί άλλοι. Γιατί όλες οι σχολές τώρα τις αναφέρει. Ανθρώπους που είναι αποσιοποιητικά τώρα, λέξει η αγορά που δημιουργεί την κρίση, τυφλώνει τον κόσμο και δεν μπορεί να δει το πνεύμα. Και αυτή τη συζήτηση κάνουμε εδώ τώρα. Είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, αντιλή κομμάτων. Αυτοί διανοούμενοι, αυτό είναι διανοούμενοι. Ο προσφυγικός της τέχνης. Βέβαια, μετά τον Νίκο τον Αλεξίου, που όταν ο Νίκος ο Αλεξίου βρισκόταν στην Πινακοθήκη και ξεναγούσαν αυτοί, αμέσως και βρισκόταν κοντά ο Νίκος ο Αλεξίου, του δίναν τη θέση του. Τέτοια τιμή του κάνανε. Άρα και η αρχιτεκτονική που ανέφερε προηγουμένως. Ο Νίκος Αλεξίνου που βοήθησε και το Μάργελο. Βοήθησε και το Μάργελο. Ήταν γνωστός πολύ δικός σου. Και γνωστός πολύ δικός σου είναι. Έχει γράψει κριτικές για σένα πολλές. Ναι. Τιμούσε και εμένα. Και ήρθε και στο Αγγελιέμ και το Άρη. Και ο Στεφανίδης σε ξέρεις. Αυτός είχε συμπαθούς και έναν αγώνα που έκανε και αυτός ο Άρης. Λοιπόν. Και επειδή ήταν γραμματέας του ΕΑΜ Θεσσαλίας, ακόμα έχει ρίζες γνωστών διανοωμένων εκεί. Παρόλο ότι το σύστημα του χωρέμει για να τους κατασταλάξει και να τους αποδιοργανώσει, να μην έχουν λόγο, να μην έχουν παραγωγή έννοιας και ιδεολογίας, αν θέλεις όλα αυτά. Αν τα υπήρχαν και εργαζόντουσαν μέσα στο μύθος τη δημιουργία τη δική τους, την προσωπική. Και μετά άρχισε να βγαίνει. Χαλάρωσε η εξουσία τότε του παρακράτη που είχε αγκαλιάσει όλο τον κόσμο και όλες τις μικρές και μεγάλες κοινωνίες και διήθυνε διάφορες τραγικές εξουσίες μέχρι και να έγινε. Όλα κάποια στιγμή φτάσαν να γυρίσουν, να ισορροπήσουν και έτσι το πνεύμα ξαναβρήκε. Οι άνθρωποι που ήταν με τον Νίκο τον Αλεξίου τότε ξαναφανήκανε πάλι και δώσαν τη θέση στο Μάρκελο και μπόρεσε και πέρασε να υποστηρίξει το Μάρκελο. Διαφορετικά δεν μπορούσε και να μην περάσει. Παρόλο ότι ο Μάρκελος δεν είχε αντιστασιακή τέχνη κάνει. Όλοι οι άλλοι κάναν και αντίσταση. Ένα που θα θεωρείται από του νου αντίσταση είναι ο σιδηρόδρομος με τους μετανάστες. Τι καφέ, καλικό θέλεις. Αυτό ναι. Εντάξει, πατέρα, έγινε. Εγώ θέλω να βρω χρώματα τώρα